έχουν καθορίσει και οι κατά καιρούς συμφωνίες κορυφής. Κατά τη διάρκεια της εδώ παρουσίας μας, η δική μας πλευρά με απόλυτη συνέπεια εις τα όσα μέχρι σήμερα διεκήρυτε, προέβαλε, αλλά και δι' επικοδομητικών προτάσεων συνέβαλε, ώστε να επιτευχθεί σωρία συγκλήσεων. Ταυτόχρονα, μέσα από τεκμηριωμένες θέσεις, έχουμε καταρρύψει δημόσιους ισχυρισμούς της τουρκοκυπριακής κοινότητας ή της τουρκικής πλευράς περί τάχα περιφρόνησης ή αδιαφορίας δια της θέσης ή της ανασφάλειας που αισθάνεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ανέπτυξα σε έκταση τις όσες συγκλήσεις έχουν επιτευχθεί που απολύτως διαψεύδουν τις τουρκικές θέσεις. Η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Τουρκία, κατά αντίθεση των όσων έχω προαναφέρει, κατά αντίθεση των ψηφισμάτων των παραμέτρων ευρύτερα που καθορίζουν ποια πρέπει να είναι η μορφή λύσης του κυπριακού προβλήματος, προέβαλε την αξίωση πως η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα έπρεπε να επικεντρωθεί εις την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής κοινότητας, είτε την επίτευξη μιας λύσης που θα βασίζεται στην αναγνώριση δύο κρατών, είτε ευρύτερα ή αν θέλετε με ολιγότερα λόγια, θα εξέφευγεν των εντολών και των παραμέτρων των ψηφισμάτων, αλλά και των εντολών που ο Γενικός Γραμματέας έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει να εκφράσω την ικανοποίηση, γιατί ο Γενικός Γραμματέας ετήρησε μια άψογη στάση και ήταν σαφέστατος προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και προς την Τουρκία, ότι ανάλογη με την επιζητούμενη λύση δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστεί είτε από τα Ηνωμένα Έθνη είτε ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, ήταν κάτι το ανέφικτον και συνεπώς θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούσε να εκφύγει των εντολών ή της εντολής, αν θέλετε, που έχει από τα μόνιμα, από το Συμβούλιο Ασφαλείας και πως είναι απόλυτα δεσμευμένος από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέλω προς τούτο να τον ευχαριστήσω και ακόμα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί παρά την αιμονή της τουρκικής πλευράς και της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν εγκατέλειψε, όπως και ο ίδιος εδήλωσε, την προσπάθεια, επιθυμώντας να δώσει μια συνέχεια στην προσπάθεια που κατέβαλε εις την παρούσα φάση της Ατύπου Συνόδου, προκειμένου στο μεσοδιάστημα να μεσολαβήσουν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις, έτσι ώστε εντός των ελαχίστων επομένων μηνών να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη σύνοδος, άτυπη σύνοδος, προκειμένου να συνεχίσουν οι προσπάθειες για εξέβρεση κοινού εδάφου για επανέναρξη των συνομιλιών. Κατέστησε σαφές πως δεν θα μπορούσε να προσφύγει, όπως το εζητήθη από τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς, εις το Συμβούλιο Ασφαλείας για αλλαγή όρων εντολής. Και αυτό ήταν επίσης μια θετική συμβολή σε αυτό που στόχος ήταν και η σύγκληση της Ατύπου
διασκέψεως, δηλαδή η εξέβρεση κοινού εδάφους για συνέχιση του διαλόγου από εκεί όπου, όπως ήταν και η δική μας αξίωση, παρέμειναν οι συνομιλίες στο Κράν Μοντανά. Θεωρώ ότι υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις αξιώσεις της άλλης πλευράς, ήταν μια επιτυχής διαχείριση από πλευράς Γενικού Γραμματέα, για να μην πω και επιτυχής διαχείριση από δικής μας πλευράς, έτσι ώστε να αποφευθούν οι στόχοι που η Τουρκία έθεσε και για τους οποίους ευρέθη στην άτυπη ή επαρέστη στην άτυπη σύνοδο της Γενέβης. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω την κάθε μια και τον καθένα των συμπολιτών μας είναι πως θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια να εργαζόμαστε, έτσι ώστε να εξευρεθεί μια λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας, που θα δημιουργεί ένα λειτουργικό κράτος στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου. Αλλά επαναλαμβάνω και δεν θα αγνοεί ότι η Κύπρος είναι και θα παραμείνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς θα πρέπει όχι μόνο να είναι λειτουργική και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να μην παραγνωρίζει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες που δεν αφορούν μόνο τους Ελληνοκυπρίους, αλλά και τους Τουρκοκυπρίους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, του οποίου οφείλω να πω η συμπαράσταση και η στήριξη ήταν απόλυτα άψογη και σε πλήρη συνάρτηση και συνεννόηση με τις δικές μας προσπάθειες. Θα ήταν ενδεχόμενα παράληψη αν δεν ανέφερα ότι προς την ίδια κατεύθυνση εκινήτω και η αγγλική αντιπροσωπεία, γι' αυτό και εκφράζω ευχαριστίες προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, κύριον Ντομινίκ Ραπ, και δεν μιλώ για κάποιες επιμέρους απόψεις που μπορεί να έχουν οι Άγγλοι, αλλά η ουσία παρέμενε μια, ότι σε καμία των τοποθετήσεων τους δεν εξέφευγαν των πλαισίων όπως καθορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή ή τη συμφωνημένη βάση λύσης αν θέλετε. Ότι δηλαδή η προσβλεπόμενη να δημιουργήσει προοπτικές για τον λαό της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Ταυτόχρονα, θα ήταν παράληψη μου αν δεν ανέφερα την στήριξη που ετύχαμε κατά την διάρκεια της εδώ παρουσίας μας, ύστερα από την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών προς τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, την Αμερική, τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Κίνα και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τομία αποφασιστική και ενεργός ανταπόκριση στην έκκληση και στην ενημέρωση που έτυχαν όσον αφορά τις αξιώσεις της τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς. Θέλω την ίδια ώρα να ευχαριστήσω τον θεατρικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Πλήρως υπεύθυνη η στάση. Μακράν οποιασδήποτε έστω και διαφορετικής άποψης. Ήταν μια στάση ευθύνης και οφείλω να το αναγνωρίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Όπως ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και στην διαπραγματευτική ομάδα, είτε επαρίστατο, είτε και την υπόλοιπη ομάδα που βρίσκεται στην Κύπρο, γιατί πραγματικά μέσα από την τεκμηριωμένη ανάλυση
των θέσεων μας ενίσχυσαν την φαρέτρα επιχειρημάτων έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό που απετράπει, δηλαδή αυτό που η τουρκική πλευρά επεδίωκε. Πιθανότατα να υπάρχουν θριαμβολογίες από πλευράς τουρκοκυπριακής πλευράς ότι για πρώτη φορά ετέθη το θέμα των δύο κρατών. Το θέμα δεν είναι τι θέτεις ή τι διεκδικείς. Είναι το πόσο είναι δυνατόν να το επιτύχεις όταν έρχεσαι σε αντίθεση με την διεθνή κοινότητα, με το Συμβούλιο Ασφαλείας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι απαντήσεις που εδόθησαν προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά ήσαν σαφείς. Δεν υπάρχει περίπτωση επιτυχίας της όποιας απόπειρας η Τουρκία ή η τουρκοκυπριακή πλευρά επιδιώκει. Ήταν κάτι που επεσημάνθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, ότι αν δεν υπάρξει λύση στην βάση και στις προδιαγραφές όπως έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, θα συνεχίσουν εις την παρούσα κατάσταση απομονωμένοι, όπως ήδη ισχυρίζονται, από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσω ευρύτερα τον κυπριακό λαό να έχει εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία, να αποφύγουμε τις όποιες τριβές μεταξύ μας. Αυτό που υπερέχει είναι η ενότητα προς αποτροπή των επιδιώξεων, των εμφανών επιδιώξεων της άλλης πλευράς, και ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη προκειμένου να δούμε την πατρίδα μας να επανενώνεται. Να αποφευθούν τα οποιαδήποτε νέα τετελεσμένα, και προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλω να πω ότι τόσο κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας έχω επισημάνει προς τον Γενικό Γραμματέα ότι θα πρέπει και προς τον Άγγλων Υπουργών Εξωτερικών και στις παράλληλες ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικών προς κάθε κατεύθυνση να επεσημάνθει ότι δεν αναμένεται ανοχή από δικής μας πλευράς στην δημιουργία νέων τετελεσμένων. Εν όσο εκκρεμεί η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα, θα πρέπει όλοι να απέχουν από οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί πρόκληση ή, αν θέλετε, ανατροπή του επιβαλλόμενου να υπάρχει θετικού κλίματος. Θέλω να είμαι σαφής ότι ενδεχόμενη προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων, είτε επί του εδάφους είτε της θαλάσσης, θα είναι αιτία μη συμμετοχής σε ανάλογες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, όχι εξαιτίας του Γενικού Γραμματέα, αλλά εξαιτίας των συμπεριφορών της Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ.